κυρία Σαντονοπούλου, η οποία έχει στείλει προπολού επιστολή που να ζητάει την συγγνώμη που σήμερα θα λείπει στην Ισπανία σε μια έκθεση γραφική όπου συμμετέχει ένας γνωστός Έλληνας καλλιτέχνης, ο Αλέξανδρος Ψυχούλης. Αυτά για τα πρακτικά. Δεύτερο, επίσης, να ενημερώσω για μια επιστολή που έχει στείλει η κυρία Γιουλιάνη με το αίτημα να τεθεί θέμα συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά το πρόβλημα των 12 θεών, του βοηθού των 12 θεών. Πιστεύω ότι θα έρθει σε μια άλλη ημερησία διάταξη ένα τακτικό θέμα. Επίσης, πρέπει να ζητήσω και την έκτακτη έτσι, σύντομη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνη έγκριση, από ένα έκτακτο θέμα μιας αποδοχής, έγκρισης αποδοχής σπουδαστή για πρακτική άσκηση. Ξέρετε, αυτό είναι τα σύντομα που γίνεται, πιστεύω είναι αυτονόητο ότι εγκρίνεται και προχωράμε. Εγκρίθηκε ομόφωνα παρακάτω και προχωράμε προτέρθουμε στην συνεργασία διάταξη. Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος, παρακαλώ. Πριν το λόγο του κ. Δήμαρχου, κύριε Πρόεδρε, τη διαδικασία. Ναι, κύριε Σταυγιανά, έχει το λόγο τη διαδικασία. Να μας εξηγήσετε σε ποιο σκεπτικό απαγορεύτηκε η παρουσία στο σημερινό Δημοτικό Συμβουλίο των εκπροσώπων του συνδυασμού μας στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου την ώρα που είναι για συζήτηση προϋπολογιστή και με ποιο σκεπτικό μειώθηκαν 2 ώρες πριν τη συνεδρίαση οι προσκλήσεις που είχαμε ζητήσει και είχατε αποδεχτεί από 10 σε 2. Αν νομίζετε ότι μπορεί να γίνει συνεδρίαση οργάνων, έτσι, και όταν δημοτικοί σύμβουλοι και εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με χημικά έξω από την πόρτα αυτή, είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Και για μένα είναι θέμα δημοκρατία και ελεύθερη έκφραση των δημοτικών συμβούλων, αν εμποδίζετε. Ζητώ λοιπόν την απάντηση για αυτό το οποίο έγινε απ' έξω. Κύριε Κωνσταντίνο, παρακαλώ, μπορεί να πάρει αυτό το. Δεν μου αρέσει το πρόβλημα. Ανοίξει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μου ανοίξει καθόλου. Μοιάζεται τέτοια, παρόλο που δεν ξέρω τι πράγματα είναι αυτά. Δεν είναι τέτοια, δεν είναι τέτοια. Μοιάζεται αυτή η καλύτερα τι είναι. Είναι προϊόντα της παράταξης σας. Δεν είναι τέτοια, δεν είναι τέτοια. Αυτής παράταξης είναι ακριβώς. Παρακαλώ, κοινά, το παρόλο, όχι ο κοιόσμα. Έχω ζητήσει, με συγχωρείτε, έχω ζητήσει το λόγο, παρακαλώ τον λόγο και θα δώσει διαδικαστικά στον κύριο Σοφιανό. Παρακαλώ τον λόγο και ο κύριος Δήμαρχος μετά και ο Τάλιο θα έχει τον λόγο. Το γιατί γίνεται συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτόν τον χώρο, το γιατί γίνεται για τρίτη συνεχόμενη φορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έξω από το φυσικό του χώρο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζετε όλοι εσείς, οι οποίοι διαμαρτύρεστε, ενώ δεν προφυλάξατε το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί ελεύθερα να συνεδριάσει και κατά συνείδηση να ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στον φυσικό του χώρο. Δήμαρχε, θα απαντάς αυτά που σε ρωτάμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Ρώτησα 2 πράγματα. Αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν συνεδριάζει έξω από το φυσικό του χώρο. Γιατί όλοι εσείς έχετε εγκρίνει την κατάληψη του Δημαρχιακού Μεγάλου. Ήταν υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να περιφρουρήσει την ακόλυτη διεξαγωγή της συνεδρίασης. Αυτό που το έχει είναι να μπορούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να εκφραστούν ελεύθερα. Δυστυχώς, έχετε χάσει το τεκμήριο εμπιστοσύνης. Άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να επιμένουν να ενισχύουν την κατάληψη του Δημαρχιακού Μεγάλου να κάνουν ό,τι μπορούν εξωθώντας συμβασιούχους και μη να παρακολουθούν διαρκώς τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου φέρουν απόλυτη ευθύνη και για τα δακρυγόνα και για οτιδήποτε άλλο. Εγώ έχω την υποχρέωση να έχω Σε περάσατε ένα θεώριο,
100%. Δεν είναι το παρακαλώ, κύριε Σανιάδερφη. Κύριε Σοκιανέ, υπάρχουν εδώ πέρα δυνάμεις πια μέσα στον Δήμο, ένα κατεστημένο, ένα σάπιο κατεστημένο, το οποίο δεν θέλει να αφήσει τη Δημοτική Αρχή την παρούσα να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Η πλειοψηφία δεν το ανέχεται αυτό και δεν θα το επιτρέψει. Θα συνεδριάσουμε όπου χρειαστεί να συνεδριάσουμε, αρκεί να διασφαλίζεται η ελεύθερη άποψη των Δημοτικών Συμβούλων και η κατασυνείδηση ψήφου. Υπάρχουν και πρακτικά. Απάντησα. Έκανα ερώτηση συγκεκριμένη. Απάντησα. Δεν απαντήσατε για ποιο λόγο αποκλείστηκαν οι εκπρόσωποι του συνδυασμού μας από τα νομικά πρόσωπα όταν θα συζητηθεί προϋπολογισμός. Δεν απαντήσατε γιατί μειώθηκαν οι προσκλήσεις σε δύο. Βγάλατε λόγο για έναν αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι. Το λόγο το δικό μας θα τον ακούσετε μετά και θα τον ακούσετε είτε σας αρέσει είτε όχι. Αλλά η ερώτηση είναι συγκεκριμένη και απαντήστε συγκεκριμένα. Για ποιο λόγο αποκλείστηκαν οι εκπρόσωποι του συνδυασμού στη σημερινή συνεδρίαση. Κύριε Πρόεδρε, απάντηση. Προχωράμε παρακάτω. Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει. Η κυρία Πορτάλιου είχε ζητήσει τον λόγο. Κύριε Πορτάλιου, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να διεξαχθεί κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα η συνεδρίαση. Γιατί διενεργείται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Δεν βρισκόμαστε σε συνθήκες δικτατορίας. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι άνθρωποι και δεν θα με σταματήσετε με φωνές. Έχω το λόγο. Δεν θα με σταματήσετε με φωνές. Λοιπόν, και δεν θα μου αρχίσετε τρομοκρατία. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή κυθύνθηκαν. Ποιος έδωσε εντολή να μπουν τα ΜΑΤ μέσα στο χώρο, να ρίξουν απρόκλητα χημικά και να τραυματίσουν εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση εάν δεν απαντηθεί. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, γιατί δεν γίνεται δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν έχουμε προσκλήσεις. Γιατί μία αντιπροσωπεία των εργαζομένων δεν μπορεί να παρίσταται. Αυτά είναι στοιχειώδη θέμα. Είστε υποχρεωμένοι να μας τα απαντήσετε. Το τι θα πούμε εμείς, θα το πούμε τώρα που θα ρίξει η σύνθηση. Και για την κατάληψη, και για τους απολυμπέμπες που καταστρέφουν τις ζωές σας, και για τα ΜΑΤ που μας χτυπήσαν έξω από το Υπουργείο, και για τα ψέματα που είπε ο Δήμαρχος, παρουσία του κυρίου Παλασόπουλου και του κυρίου Πολυμενόπουλου στους εργαζόμενους, και για τα ρολά που κατεβάσατε στη Λιωσίο. Δεν είναι τρομοκράτες οι εργαζόμενοι. Έκαναν όλες τις δουλειές του Δήμου εδώ και τόσα χρόνια, 20 χρόνια, παίρνοντας 650 ευρώ και τώρα τους μετάσεις σας στιγμένες με μονόκουπες. Δεν θα μας τρομοκρατήσετε τα ζητήρα, ας πιστούμε μέχρι τέλους. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε. Της κατάστασης. Ελέγχεται η Δημοτική Αρχή γιατί δεν ανέχεται να μπαίνουν εδώ πέρα, να διακόπτουν τις συνεδριάσεις που ουσιαστικά να ματαιώνουν την ίδια τη δημοκρατία. Δημοκρατία είναι πρώτα απ' όλα η αρχή την οποία ανέδειξε μόλις πριν από 3 μήνες ο αθηναϊκός λαός να εφαρμόσει απόλυτα το πρόγραμμα. Αυτό είναι δημοκρατία. Άρα είναι πρακτικιστή. Στη μαγαζομία είστε πιο πρόγραμμα να εφαρμόσετε.
Σήμερα λοιπόν, αντί να ακούσουμε την πρωτολογία του Δημάρχου της Αθήνας, ακούσαμε τοποθέτηση του συνηγόρου της κυβέρνησης. Αυτό είναι ο σημερινός δήμαρχος. Και ακούστε τώρα και το ιστορικό πώς φτάσαμε εδώ. Εκείνη λοιπόν τη Δευτέρα που με φώναξε ο κύριος Καμίνης στο γραφείο του για να ζητήσει τη γνώμη μου, του είπα να κάνει το τι έκανα εγώ στο παρελθόν. Μου λέει τι κάνετε, βουλώστε το εσείς. Λοιπόν, του είπα μήτε σε μένα έκανα την κατάσταση, οι εργαζόμενοι, και έκανα το εξής απλό. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να διακόψει το Δημοτικό Συμβούλιο, παρεκάλεσα τους Δημοτικούς Συμβούλους να φύγουν από το κτίριο, όλους τους εργαζόμενους να φύγουν από το κτίριο και έμεινα μέσα μόνο εγώ μαζί με τους εργαζόμενους που θέλαν έτσι να εκδηλώσουν τη διαμαρτυρία τους και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ένα παιδί από το καφενείο απάνω για να τους προσφέρει ένα καφέ ή μία πορτοκαλά. Η κυρία Φιλίνη το ενθυμίζει. Ήσασταν. Δεν είχατε φύγει ακόμα. Δεν είχατε φύγει. Είχατε φύγει στη δεύτερη περίπτωση. Ξέρετε τι συνέβη. Επειδή υπήρχε ο δήμαρχος για να συζητήσουν, έστω και αργά στη μια μισή τα μεσάνυχτα, οι άνθρωποι έφυγαν. Όχι γιατί τους είχε επιληθεί το πρόβλημα. Δεν ήταν τότε η διαμαρτυρία για τις συμβάσεις. Ήταν για τα βαρέα και ανθυγινά. Που επίσης δεν είχε καμία δουλειά ο οποιοσδήποτε δήμαρχος. Τα βαρέα και ανθυγινά ψηφίζονται από τις κυβερνήσεις. Μου απήντησε ο κύριος Καμίνης ότι εγώ δεν κάνω αυτά τα πράγματα. Του είπα τότε έχετε μια δεύτερη λύση. Να ανέβετε απάνω, να πείτε ότι τα τρία επίμαχα θέματα αποσύρονται, οπότε αυτόματα θα αποσύρονται και όλοι που είχαν μπει μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και που μέχρι τότε δεν είχαν πει ότι κάνουν κατάληψη. Μου απήντησε ο κύριος Καμίνης ότι εγώ ως θεσμικός, κάτω από εκβιασμούς, δεν δέχομαι να αποσύρω θέματα. Βέβαια, δεν σκέφτηκε εάν ήταν θεσμικός ή όχι, όταν αντί να ανέβει ή ο ίδιος ή ο κύριος Μπέιες να μας πει για τη ματέωση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό το ανέθεσε σε συνδικαλιστή και εκείνος έφυγε κρυφίως από την πίσω πόρτα του καλάς του Δημαρχείου. Οι δήμαρχοι δεν φεύγουν από τις πίσω πόρτες. Οι δήμαρχοι φεύγουν από τις μπροστινές πόρτες. Είτε χειροκροτούμενοι είτε λιδωρούμενοι. Αλλά φεύγουν μόνο από τις μπροστινές πόρτες. Εάν τότε είχε γίνει αυτό, σήμερα καταρχήν δεν θα συνεδριάζαμε εδώ. Θα συνεδριάζαμε κανονικά στο Δημαρχιακό Μέγα. Δεν θα είχε προκύψει το πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση. Και πολύ περισσότερο δεν θα είχε εξελιχθεί το πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση. Σήμερα τι ακούσαμε, ότι δεν έχει καμία ευθύνη ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή και ευθύνονται όλοι οι άλλοι. Ποιος σας πιστεύει? Ποιος σας πιστεύει? Για βγείτε και ρωτήστε έξω να δούμε. Ποιος σας πιστεύει? Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Ενώ δίδεται μία λαμπρή ευκαιρία με την τελευταία απόφαση του πρωτοδικείου για τους 166 συμβασιούχους της καθαριότητας να εκτονωθεί τελείως η κρίση, ποια είναι η ευκαιρία? Να έβγαινε ο Δήμαρχος όταν συναντήθηκε και αντί να τους κοροϊδέψει όπως τους κοροϊδεύσε, να έκανε μια φορά αυτό που πρέπει να κάνει, να πει ότι στο επόμενο δικαστήριο όποτε γίνει θα πάω εγώ μαζί με τους επικεφαλείς των παρατάξεων και να υπερασπιστούμε αυτή την απόφαση και να βγουν όλες οι αποφάσεις έτσι. Εάν αυτό το λέγατε, σήμερα δεν θα υπήρχε κατάληψη. Ακόμη και αν το δικαστήριο δεν μας άκουγε και έβγαζε άλλη απόφαση. Δεν θα μας άκουγε, δεν υπήρχε πρόβλημα.
ή εν πάση περιπτώσει ακόμη και όταν κάνατε μόνοι σας Δημοτικό Συμβούλιο, ας επικυρώνατε μόνοι σας τις δύο αποφάσεις του Δεκεμβρίου του 10, 10 και 11 απόφαση 1610 και 1611, όπου πάλι θα έλυγε το θέμα της κατάληψης. Διότι θα ήταν η ηθική ανταμοιβή που απεδείχθηκε ότι τελικώς δεν ήταν η ηθική ανταμοιβή μόνο. Για όποιον έκανε τον κόπο να διαβάσει την απόφαση την τελευταία του πρωτοδικείου, θα δείτε ότι το σκεπτικό της δικαστού όλο εβασίστηκε πάνω σε αυτές τις δύο αποφάσεις του Δεκεμβρίου. Τότε όταν ομοφόνος την πήραμε, μετά από συμπλήρωση μάλιστα της δικής μου πρότασης από τον κύριο Αναγνωστόπουλο και τον κύριο Προβατά, που υιοθέτησα την πρότασή τους, νομίζαμε ότι ήταν μια ηθική στήριξη μόνο προς τους εργαζόμενους. Τελικά απεδείχθηκε ότι είχε και πρακτική αξία. Γιατί πάνω σε αυτό το σκεπτικό των δύο αποφάσεων βασίστηκε το σκεπτικό του δικαστηρίου, για όποιον τη διάβασε. Και ακούστε και κάτι άλλο, γιατί από τα πλέμματά σας βλέπω ότι ελάχιστη την έχετε διαβάσει. Στην πρώτη τελευταία σελίδα... Στην πρώτη τελευταία σελίδα... Απολύτως και δεν θα πω... Το 9 θέμα είσαι εκτός... Όχι, δεν μιλάω για το 9 θέμα. Μιλάω για όσα είπε ο Δήμαρχος για το πώς φτάσαμε εδώ. Δεν μιλάω εγώ για το 9 θέμα. Όταν έρθει η ώρα του 9 θέμα... Θα καλύψετε τα ίδια. Έτσι. Όχι, δεν θα επαναλάβω καθόλου τα ίδια. Ξέρετε τι γράφει. Για πρώτη φορά εγώ το είδα αυτό σε δικαστική απόφαση. Επιλέξει ότι κάτω από τη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία του τόπου μας, εάν αυτοί οι άνθρωποι απολυθούν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ουδέποτε θα ξαναβρούνε δουλειά. Αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλο θάρρος για να το γράψει μία πρωτοδίκηση. Δεν γνωρίζω την κυρία, ούτε καν το όνομά της, αλλά είμαι υποχρεωμένος δημόσια να την επενέσω και να πω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλο θάρρος για να γραφτεί αυτό. Εδόθηκαν λοιπόν χρυσές ευκαιρίες να έχει λυθεί η έκρηξη κατάσταση. Τη σκάσατε γιατί δεν ξέρετε να διαχειρίζεστε κρίσεις. Τη σκάσατε γιατί αυτή την εντολή έχετε πάρει από τον κύριο Ρακούση. Να εφαρμοστεί το μνημόνιο βρέξει χιονίσει με την πιο σκληρή και απάνθρωπη μορφή του. Και σήμερα, για να κάνω και το χατήρι εντός εισαγωγικών η λέξη της υπόδειξης του κυρίου Προέδρου και να κλείσω με αυτό, θα σας δοθεί μια άλλη λαμπρή ευκαιρία όταν θα έρθει η ώρα να επικαιροποιήσουμε εκείνες τις αποφάσεις. Ψηφίστε τη λοιπόν και θα δείτε, διότι αυτό είναι το κυρίως αιτούμενο για αυτούς τους ανθρώπους. Ότι θα τους έχουμε δώσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που κυρίως ζητάνε. Δεν ζητάνε να αποφασίσουμε εμείς. Δεν ζητάνε να κάνουμε τους δικαστές εμείς και να βγάλουμε αποφάσεις. Ζητούν εν όψη των δικαστηρίων που έπονται να επικαιροποιηθεί από τη νέα Δημοτική Αρχή, από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, εκείνη η απόφαση ώστε να υπάρχει ένα όπλο στα χέρια του όποιου δικαστή θα παραλάβει το καινούριο πακέτο προκειμένου να βγάλει την απόφαση. Σας δίνεται λοιπόν να πράξει σήμερα να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Αλλά ό,τι και να έχει συμβεί, όποιος και αν θέλει κύριε Καμίνη, εγγράφει το όνομά σας με περίλαμπρα γράμματα στην ιστορία της πόλεως των Αθηνών. Ότι επί 172 χρόνια ποτέ δεν συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο με ΜΑΤ απ' έξω. Εγώ δεν ήμουν εδώ στα επεισόδια που ανέφεραν οι συνάδελφοι και επομένως δεν θέλω να κάνω τοποθέτηση για πράγματα που δεν είδα, όχι ότι δεν τους πιστεύω. Διότι πράγματι τρεις άνθρωποι είναι στο νοσοκομείο. Αλλά ουδέποτε συνεδρίασε με ΜΑΤ. Ούτε τον φοβερό Δεκέμβρη του 8. Δεν μπήκαν, προασπίσαμε το Δημαρχείο, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εν το συνόλο μας, όλοι μας και οι 45 μαζί με τους εργαζόμενους. Δεν καλέσαμε ούτε τότε
επικεφαλής. Μόνο ο κύριος Λάμπρου είναι εδώ από τους τότε επικεφαλής. Κατεβήκαμε στο γραφείο μου και πήραμε την απόφαση όλοι μαζί να υπερασπιστούμε το Δημαρχείο. Και αυτό κάναμε, χωρίς ΜΑΤ. Όλοι όμως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι 45 είμαστε μέσα. Λοιπόν, σήμερα εγώ περιμένω όταν θα έρθει η ώρα, το οποίο ζητώ κύριε Πρόεδρε για να μην ξαναπάρω το λόγο, το θέμα αυτό και το θέμα των συγχωνεύσεων των σχολείων να προταχθούν. Μου βάλατε τα σχολεία να συζητηθούν στις 11 το βράδυ και βάλαμε χιλιάδες άλλα θέματα μπροστά. Λοιπόν, το θέμα των συμβασιούχων και το θέμα της συγχώνευσης των σχολείων να προταχθούν στην ημερήσια διάταξη. Θα είμαι πολύ σύντομος όπως πάντα. Θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι προβληματική. Είναι δυνατόν να συνεδριάζουμε υπό τέτοιες συνθήκες? Είναι δυνατόν να μην συνεδριάζει το σώμα στο φυσικό του χώρο? Είναι χρυσή ευκαιρία τώρα να ανοίξετε την πόρτα στους εκπροσώπους των συμβασιούχων που απεργούν για να συζητήσουμε δύο βασικά θέματα. Πρώτον, την επιστροφή του Δημοτικού Συμβουλίου στο φυσικό του χώρο, δηλαδή στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Κοτζιά, και βεβαίως να προταθεί. Και εγώ πρόκειται να σας το πω αυτό, νούμερο ένα, η ουσία του ζητήματος της εργασίας τους τώρα. Αλλά, μια που το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα τραβάει τα φώτα της κοινωνίας, την προσοχή της κοινωνίας, είναι μια μεγάλη, μια χρυσή ευκαιρία να αποδείξει ότι είστε Δημοτική Αρχή όλων των πολιτών, όλων των δημοτών και όλων των εργαζομένων. Αλλά, τώρα τους καλέσουμε να έρθουν μέσα και να συζητήσουμε μαζί τους για τα δύο θέματα. Την εργασία τους και την κατάληψη. Ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε επί της ουσίας του προβλήματος εκθέτοντας τη δική του άποψη. Εγώ συγκινητικά έβαλα ένα ερώτημα για τους όρους της συνεδρίασης όσον αφορά ακόμα και αυτά τα στενά όρια που η Δημοτική Αρχή διαμόρφωσε. Ακόμα και τώρα διαμερισματικοί σύμβουλοι εμποδίζονται να μπουν μέσα. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που μιλάνε για την νομιμότητα. Η νομιμότητα την οποία τη βλέπουν σήμερα στη ζωή τους 2.500 εργαζόμενοι που αφού τους ξεζούμισαν για 10 και για 15 χρόνια τώρα τους πετάνε στον δρόμο. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες που ο άλλος ζει στο πετσί του, τι σημαίνει εάν μπορεί να ζήσει την οικογένειά του στα 40, στα 50, στα 60, όλα αυτά που λέει ο Δήμαρχος είναι φούμαρα εκ του ασφαλούς ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να μιλάνε για κρίση αφιψηλού και της ασφάλειάς τους. Αυτή τη στιγμή το ζητούμενο για μας δεν είναι να κρίνουμε τη μορφή του αγώνα που επέλεξαν οι συμβασιούχοι. Στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Το βάλαμε ανοιχτά όλη την προεκλογική περίοδο, ότι είναι μείζον ζήτημα η μόνιμη σταθερή δουλειά για 2.500 συμβασιούχους εργαζόμενους στο Δήμο της Αθήνας. Επιμείναμε και πριν ανέβει αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία και όταν ανέλαβε να μπει και να αποφασιστεί η δέσμευση, η ηθική δέσμευση μέσα από τη συνέχεια που έχει η Δημοτική Αρχή για το δικαίωμα όλου αυτού του κόσμου σε μόνιμη σταθερή δουλειά χωρίς όρους και προϋποθέσεις με μετατροπή των συμβάσεων σε ορίστου χρόνου. Είναι ένα πολιτικό αίτημα και πολιτική μπορούσε να ήταν η στάση της Δημοτικής Αρχής. Τι δρόμο επέλεξε η Δημοτική Αρχή? Ανοιχτή αντιπαράθεση με τους εργαζόμενους. Καλλιέργησε το κλίμα του εχθρού εργάτη που μαζεύει σκουπίδια ή φυλάει τα παιδιά μας στους παιδικούς σταθμούς ή εξυπηρετεί τους εργαζόμενους της Αθήνας στις υπηρεσίες. Σε αυτή την επιλογή οδηγείται βήμα το βήμα και ουσιαστικά μιλάμε για κατήφορο. Είναι κατήφορος όταν η Δημοτική Αρχή ψηφίζει πακτιού τον προϋπολογισμό σε μια μισή ώρα στο ξενοδοχείο και έρχεται σε επόμενη συνεδρίαση για να νομιμοποιήσει τη μεταφορά της έδρας της προηγούμενης συνεδρίασης που έκανε. Όλα αυτά τα κάνουν οι υπερασπιστές της νομιμότητας. Οι συνήγοροι όχι μόνο του μνημονίου αλλά μιας κυρίαρχης πολιτικής. Και ερχόμαστε σήμερα σε τρίτη συνεδρίαση με δεκάδες θέματα, σοβαρά θέματα που αφορούν την πλειοψηφία του λαού της Αθήνας. Με τι όρους πάει να γίνει αυτή η συζήτηση? Με τα ΜΑΤ έξω από τις πύλες,
με face control στους δημοτικούς συμβούλους, με όρους και απαγόρευση σε εκπροσώπους των συνδυασμών που εκφράζονται σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο με την ψήφο του λαού της Αθήνας, την οποία τη θυμόσαστε όποτε σας συμφέρει η ψήφος του λαού της Αθήνας. Μιλάτε για πλειοψηφίες την ίδια ώρα που αρνείστε το δικαίωμα στην πραγματική πλειοψηφία του λαού της Αθήνας, που είναι η αντιπολίτευση, να εκπροσωπείται, να μπορεί να συζητάει και να μπορεί να παίρνει θέση πάνω στα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο και που θα ψηφίσουμε στις αποφάσεις που παίρνουμε. Σε αυτό λοιπόν το καθεστώς το οποίο έχετε δημιουργήσει, αυτού του αυταρχισμού, αυτής της κλιμάκωσης της βίας, που φτάνει στο σημείο να προπλακίζεται δημοτικός σύμβουλος μπροστά στην πόρτα γιατί δεν τον ήξερε ο αστυνομικός και δεν τον άφηνε να περάσει, και μιλάω για τον Στέλιο τον Λάμπρου, μπροστά σε αυτό το σκηνικό λοιπόν εμείς δεν θα είμαστε όχι συμπαραστάτες, αλλά δεν θα δώσουμε καμιά ανοχή. Και η ανοχή έχει να κάνει και με το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει ο εργαζόμενος, ακόμα και αυτός που είχε αυταπάτες για το πείραμα Καμίνη, που είχε αυταπάτες για τη νέα πλειοψηφία που διαμορφώθηκε. Εμείς ζητάμε να προταχθεί το θέμα των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Να προταχθεί αυτό το θέμα. Να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η ομόφωνη απόφαση που είχε πάρει το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και που αρνήθηκε να το ξαναπάρει η σημερινή πλειοψηφία. Και με βάση αυτή τη συζήτηση να καλεστούν εκπρόσωποι των εργαζομένων να πάρουν το λόγο σε αυτή την αίθουσα, γιατί είναι δικαίωμά τους να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι η τρίτη συνεδρίαση μετά την κατάληψη και ερχόμενος εδώ, αφού πέρασα από μια διαδικασία όπου στην πόρτα της Πειραιώς 100 υπήρχαν ΜΑΤ που μου εμποδίσανε να μπω μέσα. Και μάλιστα με εμποδίσανε αφού δήλωσα ότι είμαι δημοτικός σύμβουλος και αφού ο άνθρωπος της δημοτικής αρχής έλεγε ότι είμαι δημοτικός σύμβουλος. Και παρόλα αυτά παρεμποδίστηκα. Πάμε λοιπόν λίγο πιο μέσα, όπου γίνανε συγκρούσεις ανάμεσα στα ΜΑΤ τα οποία επιτεθήκαν στους εργαζόμενους με κάποια χημικά. Και αυτός είναι ο λόγος που τα έδειξα, γιατί πιστεύω ότι κάποιοι ζουν πολύ σε γυάλινη σφαίρα, πολύ απομονωμένοι από το τι συμβαίνει από γύρω τους και μάλιστα στα 30 μέτρα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν όταν έχουμε τέτοιου τύπου χρήση της δύναμης δημόσιας ασφάλειας, όπως είπε ο κύριος Καμίνης, σύμφωνα με τα πρακτικά που διάβασα από την προηγούμενη φορά, να υπάρχει τοποθέτηση ότι με αυτού του τύπου την παρουσία διασφαλίζεται η ελεύθερη έκφραση της βούλησης των Δημοτικών Συμβούλων. Πάλι καταγραμμένο στα πρακτικά. Κοιτάξτε, αυτά είναι ανατριχιαστικά πράγματα. Αν δηλαδή έχει φτάσει ο εκλεγμένος εκπρόσωπος δήμαρχος να πιστεύει ότι ο κοινωνικός διάλογος και το να είναι κανένας συνήγορος των πολιτών και των κατοίκων της πόλης χρειάζεται τα ΜΑΤ και τα χημικά, νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο. Λοιπόν, διάλογος και αντιπαράθεση απόψεων γίνεται μόνο όταν είναι σεβαστές οι δημοκρατικές ελευθερίες των εργαζόμενων. Και οι εργαζόμενοι έχουν συνδικάτα. Τα συνδικάτα λοιπόν αποφασίσαν να κάνουν κατάληψη του κτηρίου στην Κοτσιά. Και είναι τιμή μας ως ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας που υποστηρίζουμε τη μορφή την οποία επιλέξαμε. Δεν μπορούμε να εγκαλούμαστε εδώ διότι υποστηρίζουμε τις μορφές που επιλέγουν οι εργαζόμενοι, διότι αν είναι έτσι, να μας πείτε ακριβώς ποιες είναι οι μορφές οι οποίες είναι επιτρεπτές για τη δικιά σας την αντιμετώπιση. Να κάνουμε τι, να πέσουμε στα γόνατα, να κάνουμε ηγεσίες στη Βουλή, στο Μνημόνιο, στην ίδια τη Δημοτική Αρχή. Ποιες είναι λοιπόν οι μορφές πάλι στις οποίες εγκρίνεται. Τουλάχιστον για τη δικιά μας την παράδοση και τη δικιά μας τις αξίες είναι αυτές που ελεύθερα επιλέγουν οι εργαζόμενοι. Και όσο γνωρίζουμε, τις έχουν επιλέξει ελεύθερα αυτές τις μορφές πάλι. Και αντιστοιχούν στην οξύτητα του προβλήματος που ακούει στο 2.500 απολύσεις. Και κοιτάξτε, οι 2.500 απολύσεις στο Δήμο της Αθήνας δεν αφορά τους ίδιους εργαζόμενους, τους αφορά και τη ζωή τους. Έτσι και γι' αυτό μάχονται και καλά κάνουν και μάχονται. Αφορά τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την πόλη. Τι είδους κοινωνικές υπηρεσίες θα υπάρχουν χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Άραγε, οι αρχιτέκτονες του μνημόνιου νοιάζονται στο παραμικρό για αυτά. Και επειδή δεν νοιάζονται, εμείς δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι θα χάμε το μνημόνιο, θα χάμε τους προϋπολογισμούς του, θα χάμε όμως και την έλλειψη δημοκρατίας και ελευθερίας, η οποία πρέπει να επιβληθεί με έναν τρόπο που είναι πρωτάκουστος. Δηλαδή, πρώτα, ας πούμε, πρέπει να περάσετε όλες τις αλυσίδες των ΜΑΤ, πότε με χημικά, πότε με σπροξήματα, πότε δεν σε ξέρω, και μετά θα έχουμε, ας πούμε, πώς το λένε έτσι, καλές δημόσιες σχέσεις, χαμογελάκια με τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας,
τις οποίες πάρα πολύ γνωρίζω από άλλες μάχες. Από μάχες για δημοκρατικές ελευθερίες, από απέναντι συνδικαλιστικούς. Ξέρετε, αυτά δεν γίνονται. Και κομμάτι της δημοκρατίας είναι η διαδικασία με την οποία μια πλειοψηφία γίνεται μειοψηφία. Και αυτό είναι που γίνεται αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια σας. Και πρέπει να το καταλάβετε. Δεν μπορείτε ως πλειοψηφία, και αυτή είναι η διάκρισή μου, να αποδεχόσαστε τέτοιου τύπου χειραγώγηση. Με τα μάτια. Το ξαναρωτάω, με τα μάτια τα χημικά θα μας πάρετε σε μια αίθουσα και να σηκώνουμε τα χέρια μας χωρίς λόγο? Λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι να ανοίξει η πόρτα, να σταματήσουν διαπραγματεύσεις με τα σωματεία που λένε θα έρθουν 11, όχι θα έρθουν 5. Σοβαρά, δηλαδή η διασφάλιση της δημοκρατικής ομαλότητας περνάει μέσα από το ότι θα μπουν οι 5 ή 6 και δεν θα μπουν 11 εργαζόμενοι? Σοβαρά μιλάτε? Είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε έτσι την εκπροσώπηση των εργαζόμενων? Για μένα όσες θέσεις υπάρχουν θα μπορούσαν να καθίσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τα ζητήματα αυτά, των συμβασιούχων, των σχολείων, να ακούσουν και να παρέμβουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ επιβάλλεται μια διαδικασία όπου η αστυνομία είναι έξω και θα πρέπει να δεχτούμε και μέσα μέτρα τα οποία πραγματικά είναι απαραίτητα. Αυτό το οποίο λοιπόν ζητάμε είναι να προταχθεί αυτή η τοποθέτηση, να σταματήσουν οι επιθέσεις σε βάρος των εργαζόμενων και των μορφών πάλης. Και βέβαια, αυτό το οποίο ζητάω προσωπικά από τον κύριο Καμίνη, είναι έκκληση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν επιθέσεις με τα ΜΑΤ όταν διαδηλώνουν οι εργαζόμενοι, να υπάρχουν ανοιχτά κεφάλια και να μην υπάρχει καμία καταγγελία της καταστολής των εργαζόμενων. Και αντιθέτως, να υπάρχει μια διαδικασία όπου όταν υπάρχει συνάντηση με τους εργαζόμενους, τους υποσχόμαστε ότι θα γίνει συνάντηση μαζί σας με τον κύριο Ρακούση, αλλά μία ώρα μετά μια ομολογία, πώς το λένε, ότι ξέρω εγώ, μήπως με στριμώξατε κιόλα και τώρα λέω είσαστε βίαιοι, είσαστε βάνταλοι, πράγματα τα οποία πρωτάκουστα σαν διαδικασίες. Πρωτάκουστα και τα οποία φέραν τους εργαζόμενους στο αμήν. Και αυτό χρειάζεται να το καταλάβει κανείς. Ότι τους έχετε φέρει στο αμήν, για μένα καλά κάνουν και συνεχίζουν την κατάληψη. Εύχομαι υποαίωτα να καταλάβει ότι είναι σημαντικός αγώνας και να κηρύξει απεργία διαρκείας. Εύχομαι η κατάληψη να φτάσει μέχρι την Ιερά Οδό, εκεί που είναι η δύναμη των ίδιων των εργαζόμενων, και θα στηρίξουμε όλες αυτές τις μορφές πάλης, διότι είναι η νομιμότητα του αγώνα. Για μένα, αν όμως είναι το δίκαιο του εργάτη, θα το λέω και το ξαναλέω και ενώψει εργατική πρωτομαγιά, θα το πω 10 φορές, και δεν δεχόμαστε άλλες εκκλήσεις, ότι ξέρετε, μαζευτείτε και μη στηρίζετε καταλήψεις, γιατί είναι παράνομες. Δεν είμαστε στην Ελλάδα. Και θα κρυθεί η θέση μας, το αν θα συμμετέχουμε ή όχι, από το αν θα προταχθεί το ζήτημα των συμβασίων ή αν θα ανοίξουν οι πόρτες να μπουν αυτοί οι ενδιαφέρονται. Αν όχι, δεν έχουμε λόγο να είμαστε παρόντες. Θα είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους. Κύριε, ο μόνος λόγος που παίρνω τον λόγο και σας κάνω καλά τον χρόνο σας είναι ότι βλέπω, επειδή είμαι καινούριος, είναι η πρώτη φορά που μιλάω, και όπως και με άλλους καινούριους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, όπως είναι ο κ. Σιμηράς, τα έχουμε λίγο χάσει. Σε μια πόλη που βουλιάζει, τα ρίχνουμε ο ένας στον άλλον, όλοι στο Δήμαρχο, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε για να λυθούν αυτά τα προβλήματα και των συμβασιούχων και όλα τα άλλα που μαζεύονται και γίνεται η κατάσταση χειρότερη. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι εσείς πρέπει να βάλετε λίγη τάξη. Για να γίνει ένα συμβούλιο θέλει πυγμή και θέλει κάποιον που διευθύνει. Ασχέτως αν έχει δίκιο ή άδικο οποιοδήποτε, πρέπει κάποιον που διευθύνει. Και εσείς δεν κάνετε, κατά τη γνώμη μου, δεν είστε πιο αυστηρός να κάνετε κάτι. Είναι η δικιά σας ευθύνη, δεν είναι του Δήμαρχου. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να κάνετε κάτι, γιατί είναι δουλειά σας μεγάλη. Γιατί πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν. Και τα ρίχνουμε στον Δήμαρχο, ο οποίος δεν φταίει, γιατί είναι του Υπουργού Εξωτερικών, και οι συμβασιούχοι είναι απ' έξω και πεινάνε και έχουν το δίκιο τους, και όλοι γίνεται ένα μπάχαλο και δεν μπορεί να γίνει συζήτηση αν είναι κανένα το θέμα. Δηλαδή, μια νηπιαγωγός θα μπορούσε να έχει βάλει τάξη εδώ μέσα. Φτάνει στα παιδάκια. Θέλουμε, ναι, ναι. Όχι, 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 εδώ η πόλη δουλειάζει. Πρέπει, νομίζω, να αρχίσετε λίγο να γίνεστε πιο αυστηρός ή πιο, ξέρω, να μην τρόπο, να μην μια τάξη. Ας προσπαθήσουμε όλοι να γίνει συζήτηση και να γίνονται λύσεις. Και όχι τριπλοποδιές και να ρίχνουμε τώρα
στον Υπουργό ή στον Δήμαρχο, θα βρεθεί η λύση να συζητηθεί. Αν αναβάλλεται και γίνεται όλο αυτό το μπάχαλο, σε λέω εγώ σε νηπιαγωγείο, νομίζω ότι δεν μπορούσα να το καταφέρει καλύτερα. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ψινάκη, να σα πω για του λόγου ποτέ δεν θα εκπροσωπήσω. Για να είμαι καθένα του πέτρου. Όχι, δεν είμαι αυτό. Δύο λόγια μόνο για δύο συστικά που έχουμε πει στην ουσία του θέματος, το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα. Ο κύριος Κακλαμάνης να μας αφήσει με αυτούς τους παλικανισμούς ότι ο Δήμαρχος συμβαίνει μπροστά και διδοήθηκε. Δεν είναι παλικανισμός να κάνεις βεγγέρα με τους καταληξίες, κύριε Κακλαμάνη, και να πίνεις καφεδάκι. Παλικαρισμός είναι να λύνεις τα προβλήματα της πόλης και να συγκρούεσαι. Εσείς τα σπρώξατε όλα κάτω από το χαλί. Όλα, ούτε ένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίσατε στην πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά και να τα αφήσετε αυτά που ξέρετε. Και το που μας οδήγησε η δικιά σας η δεξιοτεχνία να επιλύεται κρίση, είδατε. Πού οδήγησε εσάς, πού οδήγησε την πόλη και πού οδήγησε το Δήμο του Κακλαμάνη. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Κακλαμάνη. Γιατί δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε περισσότερο. Αλλά εδώ πέρα ακούσαμε και για προφυλακισμούς. Ποιος μιλάει για τον προφυλακισμό που δέχτηκε η Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Δωρή, το βράδυ της κατάληψης του Προεδρικού του Δημαρχιακού Μεγάλου. Που προφυλακίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος. Λοιπόν, εδώ πέρα, να μας αφήσετε τα περί παλικαρισμών και να κοιτάξετε να είστε παλικάρι πραγματικό όταν έχετε προβλήματα μπροστά σας. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσουμε. Κύριε συνάδελφε, εισερχόμαστε στην ημερησία 30 χρόνων. Έχουμε περάσει μια ώρα εκτός ημερησίας. Συνάκη, πρέπει να είναι πιο αυστηρό. Κύριε Συνάκη, έχει το δει. Προχωράμε στα θέματα υπηρεσίας διατάξεως. Προχωράμε στα θέματα υπηρεσίας διατάξεως. Διότι δεν θέλω να με κατακρίνει άλλη φορά του κύριε Συνάκη. Λοιπόν, προχωράμε στο θέμα ένα. Όχι κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού το λόγο. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μην το δώσετε. Επί προσωπικού. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μην το δώσετε. Επί προσωπικού. Κύριε Πορτάλη, έχετε θέμα προσωπικό. Εγώ είμαι. Κύριε Καναλοπούλου, έχετε θέμα προσωπικό. Έχουμε κάνει πρόταση. Ο κύριος Καναλάκης έχει θέμα προσωπικό. Θα του δώσω τον λόγο. Λοιπόν, πρώτον, ο κύριος Δήμαρχος και εσύ δεν μας απαντήσατε εάν θα προτάξετε το θέμα του συνοσίου. Όχι, δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, ένα να το έχουμε στα υπόψη. Δεύτερον, οι χαρακτηρισμοί του κυρίου Δημάρχου, ενός πανικόβλητου Δημάρχου, που έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει Δήμαρχος μόνο όταν υπάρχουν τα ΜΑΤ, αλλιώς επί 100 μέρες οι Αθηναίοι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει Δήμαρχος. Έτσι, δεν γνωρίζουν. Και οι λεοταρισμοί του αλλού και όχι σε εμάς. Αλλού και όχι σε εμάς. Ζητήσαμε λοιπόν, πέραν το θέμα των συμβασιούχων, να μας πείτε αν θα προτάξετε και τα σχολεία. Λοιπόν, αυτό και μόνο αντιλαμβάνεστε... Είχε γραμμή το προσωπικό θέμα. Του είπα... Έχετε παραδιαξιακό θέμα, όχι προσωπικό. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς δεν έχουμε κανένα παραδιαξιακό θέμα. Το παραδιαξιακό θέμα ρίξε εσάς. Γιατί δεν είστε παράταξοι. Είναι απλό το πράγμα. Δεν το λέμε εμείς. Είμα κύριε Καταλάβη. Άλλο πολύχρωμο πράγμα και άλλο παράταξη. Υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, ηρεμήστε κύριε Καμίλη. Κύριε καθηγητά επίκουρη της νομικής, ηρεμήστε. Δεν υπάρχει λόγος να εκλεμβρίζεστε. Έχετε ακόμα πολύ δρόμο μαζί να περάσουν. Και ελπίζω ότι θα αντέξετε. Συνάδελφε επίκουρη της νομικής,